Πανοσιολογιότατε, Άγιε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εγχριστοαδελφοί και αδελφές, η παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσει του κυρίου συνεργούντος μας να κάνει αξιολόγηση των εργασιών του συνεδρίου του ΨΕ. Η φιλοξενία στον Άγιο Ανδρέα στο Κέντρο Αναψυχής του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης του συνεδρίου του ΨΕ πραγματοποιήθηκε μετά από απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και πρόσκληση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Χριστοδούλου να φιλοξενήσει στην Αθήνα τη Γενική Συνέλευση της Επιτροπής για τη Μαρτυρία και την Ιεραποστολή του ΨΕ, όπως φαίνεται από το περιοδικό Εκκλησία Μάρτιος 2003 σελίδα 229. Τα βίντεο, οι φωτογραφίες, οι λιγοστές συνεντεύξεις των δημοσιογράφων, αλλά κυρίως οι εκδοθήσεις ομιλίες των Προτεσταντών, των Πεντηκοστιανών και των λίγων Ορθοδόξων μας παρουσιάζουν ανάγλυφη την εικόνα των εργασιών του συνεδρίου, των αρχών του και των στόχων του. Σε πολλούς που παρακολούθησαν μακρόθεν όλη τη διαδικασία του εν λόγω συνεδρίου, εδόθη εντύπωση ότι το συνέδριο ήταν άνευ αξίας, χωρίς ουσιαστικές συνέπειες, λόγω ελλείψεως επαρκούς δημοσιότητος. Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι, όπως τα άλλα παρόμοια συνέδρια, έτσι και αυτό, λειτουργούν κλειστά με σκοπό να διαμορφώσουν και να σφυριλατήσουν συγκεκριμένες νοοτροπίες στους συνέδρους, ώστε αυτοί στη συνέχεια να μεταφέρουν στις χώρες και τους θρησκευτικούς χώρους τους αυτά τα μηνύματα, δηλαδή να λειτουργήσουν σαν πολλαπλασιαστές μηνυμάτων. Μας εξέπληξε πραγματικά το δημοσίευμα του Ορθοδόξου Τύπου 22 Τετάρτου του 2005 που παρουσιάζει επιστολή του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κυρίου Πέτρου Βασιλιάδη, είναι βασικός στέλεχος του ΨΕ, προς το Μακαριώτατο που τον χειραγωγεί και γραπτός μετά που προηγηθεί σε προφορική επικοινωνία. Πρώτον, για τα πρόσωπα που θα μετάσχουν στο συνέδριο. Δεύτερον, για τη δημοσιογραφική και μεταφραστική ομάδα. Τρίτον, για την έβρεση εθελοντών νέων που θα βοηθήσουν σε αυτό το συνέδριο. Τέταρτον, για την ανάπτυξη ιστοσελίδας ειδικής για το συνέδριο. Πέμπτον, για το ανανεωτικό τυπικό των συμπροσευχών. Έκτον, πρόταση για την αναθεώρηση άρνηση κυρίας για την Ουνία, δηλαδή να μην αντιδρούμε στο διάλογο με τους παπικούς λόγω της δράσης της Ουνίας. Έβδομο, για πραγματοποίηση κοινής σύσκεψης των Συνοδικών Επιτροπών Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων και λειτουργικής αναγεννήσεως για εξοικείωση της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας στην νοοτροπία του ΨΕ. Όγδον, και το κυριότερο, πέραν του κονδυλίου των 50.000 ευρώ που υποσχέθηκε ο Μακαριώτος για το συνέδριο του ΨΕ, να διατεθούν, του λέγει ο κύριος Βασιλιάδης, και από τα αποθέματα της Αποστολικής Διακονίας και άλλα χρήματα. Πώς αξιολογούμε τα του συνεδρίου του ΨΕ? Πρώτον, η παρουσία ημών των Ορθοδόξων και εκπροσώπησή μας στο ΨΕ ήταν χωρίς καμιά προϋπόθεση. Ούτε οι Ορθόδοξοι ήταν μεταξύ τους οργανωμένοι και συνεννοημένοι, ούτε η σχέση τους με το ΨΕ ήταν οριοθετημένη. Το μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι από την πρώτη μέρα φάνηκε η πλήρης και απροϋπόθετη ταύτιση των Ορθοδόξων Επισκόπων, των Ορθοδόξων Κληρικών και Λαϊκών με το πρόγραμμα, τις διεκτίβες, τις συμπροσευχές και τις κοινές συνεδριακές μεθόδους του ΨΕ. Στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Επίσκοπος Ιωάννης είχε πει πριν να γίνει το συνέδριο και στο σταθμό της Εκκλησίας ότι δεν θα γίνουν συμπροσευχές και εμείς είδαμε συνέχεια συμπροσευχές. Από τις φωτογραφίες της ιστοσελίδας φαίνονται οι εγκάρδια σπασμοί των επισκόπων μας προς τη Μεθοδίστρια Ιέρια Πρόεδρο Ρουθ Μπότομς του συνεδρίου,
προς το Γενικό Γραμματέα Σάμουελ Κόμπια και προς τα άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της παγκόσμιας αίρεσης του ΨΕ. Ηρίστον παρόδο και τούτο. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος δέχθηκε επίσημα το μεθοδιστή ιερέα κύριο Σάμουελ Κόμπια στο συνεδριακό μέγαρο, το συνοδικό συνεδριακό μέγαρο, και το προσφώνησε με τον εκλεκτό και λίαν επιτυχή ιερατικό τίτλο «Εδεσιμολογιότατε», με τον οποίο προσφωνούνται οι Ορθόδοξοι ιερείς του εφημεριακού κλήρου. Δεύτερον, από τις εισηγήσεις των δικών μας, των Ορθοδόξων, τις οποίες διαβάσαμε με πολύ προσοχή, φαίνεται η πρωτοφανής συμφωνία μας στο προκαθορισμένο πρόγραμμα του συνεδρίου της Ματαιότητος, στις ολοκληρωτικές μεθόδους που αποσκοπούν στην εποχήτικη πλήση εγκεφάλου και στις πανθρησκειακές ιεραποστολικές προοπτικές του. Από τις εισηγήσεις των μη Ορθοδόξων συνέδρων φαίνεται η άγνοια της αληθινής τριαδολογίας, της αληθινής χριστολογίας, θεανθρωπολογίας και της αληθινής εκκλησιολογίας. Τρίτον, οι εκπρόσωποι των κατατόπους Ορθοδόξων εκκλησιών φάνηκαν αφομοιωμένοι με την οτροπία του ΨΕ και τη μέθοδο των εργασιών του, αλλά και ανεξάρτητοι από τις εκκλησίες που εκπροσωπούσαν. Εκπροσωπούσαν τελικά ατομικά τους εαυτούς τους. Από τις εισηγήσεις τους φαίνονται έτοιμοι πάντως να γίνουν πολλαπλασιαστές των ιεραποστολικών, συμφιλιωτικών και θεραπευτικών μηνυμάτων του συνεδρίου του ΨΕ. Μόλις το τελευταίο βράδυ, το προτελευταίο μάλλον βράδυ, οι Ορθόδοξοι κατάλαβαν ότι κυκλοφορούσε ένα τρισέλιδο με τα προκατασκευασμένα πορίσματα του συνεδρίου και κάποιοι από αυτούς αξίωσαν διορθώσεις, οι οποίες δεν έγιναν για τους λόγους που θα αναφερθούν παρακάτω. Τέταρτον, οι λιγοστές εισηγήσεις των Ορθοδόξων ήταν γενικού ιδεολογικού πανθρησκειακού περιεχομένου, όπως αναμενόταν. Έλειπε ο ομολογιακός ορθόδοξος χαρακτήρας, που το επιβεβαίωσε και ο πατήρ Πέτρος, που ήταν αυτόπτης μάρτης, για να τους καλέσει σε μετάνοια, σε βάπτισμα που δεν έχουν και σε πρόσκληση για ένταξή τους στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, που είναι μόνο η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Πού είναι η αγάπη ημών των Ορθοδόξων προς τους ανθρώπους αυτούς? Το παρόν συνέδριο του ΨΕ ήταν πλήρως μεταλλαγμένο σε σχέση με τις εργασίες προγενεστέρων συνεδρίων του. Παλαιότερα συντονίζονταν οι Ορθόδοξοι και κατέθεταν γραπτή Ορθόδοξη δήλωση και κατά κάποιον τρόπο ομολογούσαν την Ορθόδοξη πίστη τους μέσα στο χάος των αναρρυθμίτων προτεσταντικών ομολογιών. Λίγο ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε και αυτό. Στο παρόν συνέδριο ήταν αδύνατη εκ της οργανώσεως η διαφοροποίηση, γιατί θα ήταν αντίθετη και προς την επίκληση του συνεδρίου προς το Άγιο Πνεύμα να έλθει, να θεραπεύσει και να συμφιλιώσει τους συνέδρους. Στην παρούσα φάση μια κοινή δήλωση των Ορθοδόξων θα ήταν αντιθεραπευτική και αντισυμφιλιωτική. Πέμπτον, από το πολυσέλιδο έντυπο πρόγραμμα ακολουθιών Worship Book του συνεδρίου του ΨΕ, αλλά και από τους δημοσιογράφους που είχαν διαπίστευση, άδεια δηλαδή του Συμβουλίου να το καλύπτουν, και από τις σχετικές φωτογραφίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου φαίνονται οι πολλές πρωινές και απογευματινές προσευχές τραγούδια στις οποίες μετήχαν και οι Ορθόδοξοι. Οι Έλληνες οικουμενιστές εφήρμοσαν επίσημα τη λειτουργική τους ανανεωτική μετανεωτερική ασέβεια, αναμειγνύοντας τροπάρια της Αγίας Ορθοδοξίας μας με τα τραγουδάκια κοσμικοπροτεσταντικά μαζί με τις μυστικές ευχές όπως έλαμψαν τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα κτλ., ρίπτοντας τους μυστικούς μαργαρίτες της Θείας Λατρείας μας στους αβάπτιστους αιρετικούς. Η ψευδολειτουργική χρήση των θεοπνεύστων ύμνων «Χριστός Ανέστη» και «Φως Ιλαρών» και «Το Σταυρό Σου Προσκυνούμε Δέσποτα», το τελευταίο από ρωσική χοροδία, η ανάγνωση πρώτης μελέτης της Αγίας Γραφής της μυστικής ευχής που διαβάζει μυστικά ο ιερεύς πρώτου Ευαγγελίου Έλαμψον κτλ.,
έδωσε στους αιρετικούς την εντύπωση ότι τα τροπάρια και οι ευχές της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι παρόμοια με τα δικά τους τραγούδια και τις προσευχές τους και ότι μπορούν να ενταχθούν σε οποιοδήποτε πλαίσιο προσευχής. Οι συμπροσευχές γενικώς δεν επέτρεψαν στους πλανημένους αδελφούς να προβληματιστούν σχετικά με την κατοχή της αλήθειας. Πολύ περισσότερο τις ποντεσταντικές ομάδες που αποδέχονται την αρσενοκητία, το λεσβιασμό, τις παπαδίνες και επισκοπίνες, τις ενίσχυσε στην πλάνη τους το γεγονός της πλήρους αποδοχής τους και της ανοχής εκ μέρους των Ορθοδόξων στο να ακούν μηνύματα και διδασκαλίες από τις παπαδίνες τους και να αποδέχονται τη διεύθυνση των εργασιών του συνεδρίου από μια προτεστάντισσα ιέρια. Η τέλεση της ιεράς ακολουθίας της αυτοκλασίας από Ορθόδοξο ιερέα, η τέλεση του ιερού ευχελαίου, η παρουσία ετεροδόξων και η παράλληλη τελετή καθαγιασμού ελαίου από τους προτεστάντες, η χρήση με έλαιο που επί τούτο έφεραν στο συνέδριο από την Παναγία της Τίνου, δημιούργησαν στους προτεστάντες την αίσθηση ότι όλα τα τελούμενα είναι παρόμοια και εξίσου αποδεκτά. Έκτον, υπήρξαν και κάποιες εισηγήσεις ποντεσταντών που αναφέρονταν στη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν οι ειδικοί επιστήμονες, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι γάμου κτλ. Σε κρίσιμες καμπές και σε οριακές καταστάσεις της ζωής, παρακάπτοντας το ιερό ποιμαντικό λειτουργήμα της εξομολογήσεως, του οποίου τη λυτρωτική δράση φυσικά αγνοούν οι άμυροι προτεστάντες. Άκρο συγκινητική ήταν η εισήγηση μιας κυρίας που μίλησε στο συνέδριο, άνοιξε την καρδιά της, έκανε δημόσια εξομολόγηση που περιγράφει την εμπιστοσύνη της στην εκκλησία της. Ο πάστορας της όμως, μη έχοντας και ο ίδιος εμπιστοσύνη στη δύναμη της Θείας Χάριτος, την παρέπεμψε στους ειδικούς επιστήμονες. Δεν κατηγοράμε κανέναν ειδικό επιστήμονα, απλώς τονίζουμε την αντικατάσταση της ιεράς εξομολογήσεως που δυστυχώς και πολλοί δικοί μας το κάνουν, Ορθόδοξοι ιερείς, από τους ειδικούς, οι οποίοι όμως ποτέ δεν κατάφεραν, λέω ειδικοί επιστήμονες, να θεραπεύσουν το δύσκολο ταλέπορο αλκοολικό σύζυγό της, από τον οποίο τελικά διεζεύθη κρατώντας υπό την προστασία τη δική της τα παιδιά της, μολονότι ήλπιζε ότι η εκκλησία της κάτι θα κάνει. Τέτοια παραδείγματα πολύ τα ζηλεύουν και κάποιοι δικοί μας οικουμενιστές, αυτοπαροπλιζόμενοι και αυτοεγκλωβιζόμενοι στα ενδοκοσμικά ουμανιστικά μηνύματα σαν του Συμβουλίου του ΨΕ. Έβδομον, το πλήρωμα των Ορθοδόξων αποδοκιμάζουμε την άδεια που δόθηκε και παρακολούθησαν οι αιρετικοί του συνεδρίου του ΨΕ την Ορθόδοξη λειτουργία μας σε 10 κεντρικούς ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Όχι μόνο λοιπόν συμπροσευχές δεν πραγματοποιήθηκαν, αλλά και εκκλησιάστηκαν στην Ιερά Λειτουργία, λειτουργική πρακτική η οποία ούτε στους κατηχουμένους δεν επιτρεπόταν, που με λαχτάρα επιθυμούσαν το συντομότερο να μετάσχουν της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος ρητά ζητούν από τους πιστούς και τους λειτουργούς τα στήρα στα στήρα εν σοφία πρόσκομεν, μήπως οι παραπάνει Άγιοι Λειτουργιολόγοι ήταν πρόδρομοι των σημερινών φονταμεταλιστών, τρανή απόδειξη της μετοχής των αιρετικών στη Θεία Λειτουργία? Είναι το βοηθητικό εγκόλπιο σε γλώσσα αγγλική που δόθηκε στα μέλη του συνεδρίου για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία. Φαίνεται ότι η εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Αγίου Μεσογείας και Λευρωτικής κυρίου Νικολάου, το πετεριτού της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής και οι ρητές αποφάσεις των Ηγουμένων Συμβουλίων των Ιερών Μονών της Ιδίας Μητροπόλεως απεμάκρυναν από τη Θεία Λειτουργία το βδέλυγμα της ερημόσεως, την αίρεση δηλαδή να σταθεί εν τόπο Αγίου μέσα στους ιερούς ναούς μας. 8.
Ο ακρογωνιαίος ιδρυτικός λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη και τα λοιπά, μαζί με τους σχετικούς απορρέοντες ιερούς κανόνες, αγνοήθηκαν από την Εκκλησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Θα παραλείψω μια σελίδα, αφήνω τους ιερούς κανόνες που είναι πάρα πολλοί, θα δημοσιευθούν τότε που θα δημοσιευθούν τα πρακτικά. Η Ορθόδοξη παράδοση τονίζει ότι ο αγαπημένος επιστήθιος μαθητής του Χριστού, βγαίνοντας από δημόσιο χώρο μαζί με ένα πνευματικό του παιδί, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του στη θέα του αιρετικού Κυρίνθου, λέγοντας: «Πάμε γρήγορα παιδί μου να φύγουμε, μήπως πέσει η σκεπή και μας πλακώσει». Ποιος από εμάς μπορεί να ισχυριστεί ότι μέσα στην καρδιά του Αγίου της Αγάπης δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, αλλά πλουσιότερη έχουν οι σημερινοί ανανεωτές και οικουμενιστές? Παρά τα αυτά, η παραπάνω Αγία Συμπεριφορά του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού και Επιστηθίου Μαθητού της Αγάπης του Αγίου Ιωάννου, δυσμενώς σχολιάστηκε από Ορθόδοξο Ιεράρχη που μετήχε ανελιπώς στο συνέδριο του ΨΕ και τον είδαμε εδώ στις εικόνες. Η ηγεσία της Εκκλησίας βγαίνει έξω από τα όρια «Α, οι Αγιότατοι Πατέρες της Εκκλησίας μας έθεντο», μας παρασύρουν όλους εκτός Εκκλησίας του Χριστού για να μας ενώσουν με την αίρεση και την πανθρησκεία. Μαζί με τους συνενόχους και συνεργάτες τους έχουν τη βαριά ευθύνη των πολλαπλών παρενεργειών και επιπτώσεων. Μετεκίνησαν τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, ας μας υποδείξουν οι Ορθόδοξοι Σύνεδροι του ΨΕ ένα εκ των Αγίων Πατέρων ή εκ των εκατομμυρίων μαρτύρων που είχαν τη δική τους οικουμενιστική συμπεριφορά έναντι των αιρετικών, εκτός κι αν ενδόμηχα πιστεύουν ότι οι Άγιοι μας ήταν και αυτοί φονταμεταλιστές. Πέτυχε το συνέδριο του ΨΕ? Το συνέδριο πέτυχε, διότι έσπασε την καθολική άρνηση των Ορθοδόξων Εκκλησιών να αποδέχονται και να φιλοξενούν στις χώρες του συνέδρια του ΨΕ. Ούτε στα όνειρά τους δεν μπορούσαν να φανταστούν η ηγεσία του ΨΕ τη μεγάλη επιτυχία που θα είχε το συνέδριό τους. Πέτυχε διότι, πρώτον, πραγματοποιήθηκε σε Ορθόδοξη χώρα για πρώτη φορά. Δεύτερον, πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος. Τρίτον, παρέστη ο προκαθήμενος Εκκλησίας Ελλάδος. Τέταρτον, το συνέδριο είχε συνέπειες τόσο για τη συνείδηση των ετεροδόξων όσο και για τη συνείδηση των ορθοδόξων. Όσον αφορά τους ετεροδόξους, πρώτον, η παρουσία Ελλήνων Ορθοδόξων Επισκόπων και προπάντων του Αρχιεπισκόπου τους βεβαίωσαν ότι όλοι οι Έλληνες αποδέχονται τον οικουμενισμό, την οτροπία του και τις πρακτικές του. Δεύτερον, ο συμφυρμός τους με όλους τους Ορθοδόξους αντιπροσώπους κατά τη μελέτη της Αγίας Γραφής και η αποδοχή εκ μέρους των Ορθοδόξων της μεθόδου μελέτης στέρισε για μια ακόμη φορά τους ετεροδόξους από την ευκαιρία να ακούσουν λόγο Ορθοδοξίας. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος ανατριχιάζει αν διαβάσει τις ειδικές οδηγίες επί τη βάση των οποίων έγινε αυτή η μελέτη. Ένας σε κάθε home group, κλειστό κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, διάβαζε κάποιους στίχους της Αγίας Γραφής, ακολουθούσε κάποια περίοδος διαλογισμού, στοχασμού και στη συνέχεια καθένας έλεγε δυνατά μια λέξη ή φράση που τον εντυπωσίασε, που τον χτύπησε ξαφνικά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 3 φορές. Οι οδηγίες λένε και ξαναλένε. Δεν θα το πω στα αγγλικά, το λέω στα ελληνικά. Δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Σχόλια δεν συνιστώνται. Είναι ώρα για να ακούμε, όχι για συζήτηση ή αντιπαράθεση. Είναι σημαντικό να μην αρχίσει διάλογος πάνω σε ό,τι χωρίζει τους ανθρώπους. Για ποια μαρτυρία προς τους ετεροδόξους μιλούν οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές? Βέβαια, αντίθετα από τις
κατά του προσελητισμού διακηρύξεις τους, με το συνέδριο εδόθη στους Προτεστάντες η ευκαιρία για προσελητισμό. Οι προτεσταντικές εκδόσεις λόγος που για πολλές δεκαετίες ασκούν προσελητισμό στην πατρία μας διαδόθηκαν με άνεση μέσα στο συνέδριο και φυσικά και άλλες ποικίλες εκδόσεις της βιβλικής και ευαγγελικής εκκλησίας. Και κάποιοι από τους ευαγγελικούς και προτεστάντες, παίρνοντας αφορμή από το συνέδριο μερικές εβδομάδες πριν, γέμισαν με προπαγανδιστικές γιγαντοαφίσες στην Αθήνα, δεν ξέρω αν τις είδατε και εδώ, εμείς δεν τις είδαμε εδώ βέβαια, διαφημίζοντας την ύπαρξή τους και μοιράζοντας CD Ευαγγέλιο. Όσον αφορά τους Ορθοδόξους, πρώτον, το συνέδριο αυτό θα έχει συνέπειες στην ανοχή της ιεραποστολικής δράσης των αιρέσεων εκ μέρους της Διοικούσης Εκκλησίας, αφού πρώτον, ακόμη και η παρανοϊκή και καταστροφική αίρεση των πεντηκοστιανών ήταν παρούσα και έδρασε ανενόχλητα με τις πρακτικές της στο συνέδριο. Ενώ από την άλλη έχουμε πάρα πολλά θύματα των πεντηκοστιανών στην Ελλάδα και προσπαθούμε να ανακόψουμε τη δράση τους. Δεύτερον, η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων, ακόμα και για την παρουσία της πανθρησκευτικής αιρέσεως των πεντηκοστιανών, αρνήθηκε έστω και μια κουβέντα να πει. Τρίτον, με κατάλληλες διρεκτίβες του ΨΕ συστήθηκε, προσέξτε το παρακαλώ αυτό, Επιτροπή Τοπικών Υποθέσεων της Αθήνας, ΑΛΑΚ στα ξένα, η οποία εμφανίζεται ως διοργανώτρια του συνεδρίου και περιλαμβάνει αντιπροσώπους από την Εκκλησία της Ελλάδος, τη Ρουμανική Καθολική Εκκλησία, την Αγγλικανική Εκκλησία, την Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος, την Αρμενική Ευαγγελική Εκκλησία και την Αρμενική Αποστολική Εκκλησία, με τη συνεργασία όλων αυτών των εκκλησιών για τη διοργάνωση του συνεδρίου, απονευρώνεται κάθε προσπάθεια εκκλησιαστική εναντίον της δράσεως όλων αυτών των παρομοίων με αυτές αιρέσεων. Μας έχωσαν στο ίδιο τσουβάλι δηλαδή. Δεύτερον, ολέθριες συνέπειες θα έχει στις συνειδήσεις των Ορθοδόξων Συνέδρων όλος αυτός ο συναγελασμός σε σχέση με την κίνηση της λεγόμενης λειτουργικής αναγεννήσεως, αφού εν διαφελία τους οι πιο προοδευτικοί θα ζηλέψουν πολλά από τα μετανεωτερικά μοντέλα λατρείας που είδαν εκεί και θα επιδιώξουν να τα εισηγηθούν στους αρμοδίους ειδικούς που σπέβδουν να υιοθετήσουν αλλαγές στη γλώσσα, τη μουσική, το τυπικό της Ορθοδόξης λατρείας μας. Τρίτον, με την επιβεβλημένη από το ΨΕ κοινή παρουσία στο Συνέδριο Ορθοδόξων και Αντιχολικεδονίων Μονοφυσιτών, κάτω από την κοινή ονομασία Ορθόδοξες Εκκλησίες και την από κοινού προσυνεδριακή διάσκεψή του στην Αθήνα 3 έως 9 Μαρτίου του 2005, εκβιάζεται σταδιακά η Ένωση Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Ανακεφαλαίωση. Ανακεφαλαίωντας φρονούμε ότι το συνέδριο, πρώτον, άμβλυνε το ορθόδοξο φρόνημα των συμμετεχόντων με συναγελεσμό, τη συνεργασία και τις προσευχές τους με τους αιρετικούς. Δεύτερον, στέρισε ορθοδόξο μαρτυρία στους αιρετικούς και τους εδραίωσε στις κακοδοξίες τους με τη σιωπή, την παθητικότητα και την ανοχή των Ορθοδόξων. Τρίτον, περιόρισε τον ορίζοντα της Ορθοδόξου Ιεραποστολής από το φόβο μήπως οι Ορθόδοξες Ιεραποστολικές προσπάθειες κατηγορηθούν για προσελητιστική δράση. Τέταρτον, διεύρυνε τον ορίζοντα της προσελητιστικής δράσης των αιρετικών και δι' των Ευαγγελικών και Πεντηκοστιανών, αφού τόσο φιλόξενα οι Ορθόδοξοι τους άνοιξαν την αγκαλιά τους χωρίς να τους πούν ούτε μια λέξη για την Ορθοδοξία μας. Πέντε, μόλυνε το χώμα της πατρίδας μας και άνοιξε τις πύλες για κάθε τέτοια αιρετική συνέλευση, συνηθίζοντας τους Έλληνες στην απρόσκοπτη και πιθανόν στο μέλλον πιο επιθετική παρουσία κάθε αιρέσεως και θρησκείας. Η Ορθόδοξη Ελληνική Πατρίδα μας ήταν λεβεντογένα πάντα ηρών, εθνομαρτύρων και αγίων μαρτύρων της πίστεως. Θα τρίζουν τα κόκαλα των ηρών μας σαν του Κολοκοτρώνη και του Μακρυγιάννη. Τα σαράς των Αγίων Ομολογητών και Μαρτύρων θα επισύρουμε εναντίον μας, αν καθόμαστε αδρανείς παρατηρητές
στα δρόμενα του ψέ και στους φίλους τους και ηγέτες της Εκκλησίας μας. Πορίσμα του συνεδρίου. Αφήσαμε για το τέλος να μιλήσουμε για τα πορίσματα του συνεδρίου του ψέ που έγινε στον Άγιο Ανδρέα. Πορίσματα όμως δεν υπάρχουν. Η νεοποχήτικη αίρεση του ψέ διαθέτει οξύτερη μετανεωτερική εφευρετικότητα. Συντάχθηκε μια, ακούστε, καθολική επιστολή από την Αθήνα προς όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, δίκτυα και κοινότητες. Προσπάθησαν δηλαδή να μιμηθούν τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι του ψέ τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Ιωάννου. Αυτή η επιστολή τους είναι γραμμένη με αρκετό συναισθηματισμό και δυνατά νεοεποχήτικα μηνύματα. Εξυπακούεται ότι μόλον ό,τι υπογράφονται είναι τρεις, όλοι συνυπογράφουν, δημοκρατικό βέβαια το τρόπο, το περιεχόμενο της επιστολής και τους διανοιγωμένους χαόδης πανθρησκειακούς ορίζοντες και ημών των Ορθοδόξων φιλοξενούντων, δουλικός και προδοτικός συμφωνούντων. Στο διαδίκτυο έχει δημοσιευθεί στα αγγλικά. Την έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά και θα τη δημοσιεύσουμε για να εντοπιστείτε στο νέο πνεύμα που έρχεται και στη χώρα μας μετά τις 16 Μαΐου 2005 από το συνέδριο του ΨΕ, για να γίνετε μέτοχοι και για να γίνουμε όλοι μέτοχοι της θεραπείας και συμφιλιώσεως που έφερε στα μέλη του συνεδρίου του ΨΕ και πολλαπλασιαστικά μέσω των Ορθοδόξων συνέδρων θα φέρει σε όλους μας. Παραθέτουμε μερικές φράσεις κλειδιά από αυτή την καθολική επιστολή. Καταλλακτική αγάπη του Θεού, κοινότητα ελπίδας, καλωσορίζει τους περιθωριακούς, σέβεται τις ιδιαιτερότητες, ευπάθεια και ανάγκη για ίαση, ολιστικές προσεγγίσεις. Προκληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το στίγμα και τη διάκριση και να προωθήσουμε την ολότητα και την πληρότητα. Ακούτε. Άλλη φράση. Έχουμε ερευνήσει μια σειρά τρόπων με τους οποίους η αματική δύναμη του Θεού τίθεται στη διάθεσή μας. Η τελευταία φράση αποτελεί και το αποκορύφωμα της ύβρεως του δαιμονοουμανισμού του Συμβουλίου του ΨΕ, αφού έχει βρει τρόπους, όπως λένε, για να εκμεύει την αματική δύναμη του Θεού. Τέτοια σόου, τέτοιες θεραπείες, healing services, έγιναν ενδεικτικά και στο συνέδριο του ΨΕ από τους χαρισματικούς πεντηκοστιανούς εις πείσμα των μη χαρισματικών πεντηκοστιανών. Θα έπρεπε να τελειώσουμε εδώ. Όμως θα πρέπει να δείτε η διεισόμαση και ένα αγιωτικό ντοκουμέντο που λάβαμε από το συνέδριο του ΨΕ. Είναι οι ιερές πέρλες της ζωής. Σε δύο συνάξεις, μια ιέρια Χίλντα Λουίντ παρουσίασε αυτές τις πέρλες στους νέους σε δύο συνάξεις. Θα μου πείτε, δεν τρέπεσαι να μας ευτελείς την παρούσα εκδήλωση με αυτές τις δαιμονοανοησίες? Όμως αυτές οι πέρλες μας δίνουν τη χαριστική βολή για να μην έχουμε πια καμιά εκτίμηση στο έργο του συνεδρίου του ΨΕ, αφού ακόμα και ο διαλογισμός προπαγανδίστηκε εκεί μέσα στο αυστηρά κλειστό και αστυνομοκρατούμενο συνέδριο. Ένας ποντεστάτης Σουηδός, ο επίσκοπος Μαρτίν Λονέμπο, εμπνεύστηκε αυτόν τον τρόπο εσωτερισμού και διαλογισμού, αφού ομολογεί ότι οι ποντεστάντες, επειδή δεν έχουν άλλον τρόπο να προσεύχονται απτά και συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν αυτές τις πέρλες, και αναφέρει μέσα αυτό το βιβλίο πώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Θαυμάστε όλες τις πλευρές του Συμβουλίου του ΨΕ, το παρόν διαλογιστικό πόνημα, και ακόμη περισσότερο θαυμάστε τη χάβνωση των Ορθοδόξων Συνέδρων που έχαφταν τα υποπροϊόντα του δυτικού ευρωθρησκευτισμού του ΨΕ χωρίς καμία αντίδραση. Αυτό το ισοπεδωτικό κλίμα κυριάξε στο συνέδριο, αφού όπως εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται η συνεχής επιτήρηση του συνεδρίου του ΨΕ από τα πονηρά πνεύματα ύπνωσε τους Ορθοδόξους,
με το αναισθητικό της κοσμοευγένειας και της κοσμοκαταλλαγής και της δαίμονος συμφιλίωσης. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσει τον θάνατο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμαρκινός, στην υπέροχη εξόδια ακολουθία του για κάθε βαπτισμένο, μυρωμένο, μέτοχο των μυστηρίων της μιας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας μας. Θρηνώ και οδύρωμαι, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, για την κατάρτιά μας. Όμως, θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχής, απαρχήν και σκυρτώντες υμνούμε τον αίτιον και μόνον ευλογητών των Πατέρων Θεών και υπερένδοξων. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη, σεβαστοί πατέρες.